Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή, φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε σταθερά εδώ στο Τηλεφώς κάθε Πέμπτη στις 7 η ώρα περίπου μέχρι τις 8 η ώρα. Αν σκιαγραφίσουμε γύρω μας το περιβάλλον μας, τους ανθρώπους που μας περικλείουν, όλα τα πρόσωπα του κοντινού μας περιβάλλοντος, θα δούμε κάποια πράγματα, θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Έτσι λοιπόν, στη σημερινή ζωντανή εκπομπή μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, όπου είναι ιατρός της Γενικής Ιατρικής, θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε μαζί σας ζωντανά εδώ στο στούντιο ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το ζήτημα της κατάθλιψης κάτω από τη θεώρηση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Πριν προχωρήσουμε και συζητήσουμε τον κύριο Ατζακλή, τον σημερινό καλεσμένο, θα ήθελα λοιπόν να πω ένα-δύο πράγματα και να προχωρήσουμε. Στη σημερινή εποχή, στην καθημερινότητα, ο σύγχρονος άνθρωπος σε πολλές περιπτώσεις έχει ξεχάσει την αποστολή και το ρόλο του. Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι αυτό. Δεύτερον, ο άνθρωπος της εποχής μας, ο καθημερινός άνθρωπος, σε πολλές περιπτώσεις έχει λησμονήσει αυτό που η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και η πατερική θεολογία μας διακηρύττει την περίτρανα ότι είναι ψυχοπνευματική οντότητα. Αποτελείται λοιπόν από ψυχή και πνεύμα, από ψυχή και σώμα. Όλα αυτά είναι συνυφασμένα και τα δύο μαζί μας κάνουν ένα σύνολο που θα πρέπει μέσα από την καθημερινότητα ο σύγχρονος άνθρωπος να μην ξεχνάει και την ψυχή του, να μην ξεχνάει το σώμα του και όλα αυτά να είναι δεμένα μαζί. Αυτό που έλεγε και ο Αριστοτέλης, που μας μιλάει για την μεσότητα, δηλαδή σε όλα τα πράγματα να βρίσκουμε τη μέση οδό. Παν μέτρων άριστον, έλεγαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Και αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, διότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι και ο Αριστοτέλης συγκεκριμένα, μέσα από το έργο του Περιψυχής, που ήταν ένα περίφημο έργο, που ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με θέμα της ψυχολογίας και με θέμα της ψυχής, μας έδωσε πολλές λύσεις για το ζήτημα της κατάθλιψης, της μελαγχολίας, της στεναχώριας, τα ψυχολογικά νοσήματα που τα βρίσκουμε κατά κόρον στη σημερινή εποχή. Έτσι λοιπόν, στη σημερινή ζωντανή εκπομπή θα αναλύσουμε και θα δώσουμε απαντήσεις, γιατί στην εποχή μας συνεχώς γίνονται διαγνώσεις, όλοι βρίσκουν το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά ελάχιστοι δίνουν πραγματικές και αληθινές λύσεις. Και το τελευταίο σημείο, και αμέσως θα προχωρήσω στον κύριο Ατζακλή, είναι ότι ο άνθρωπος της εποχής μας σε πολλές περιπτώσεις εναπόδεσε όλες τις ελπίδες του στον συνάνθρωπό του, στον άνθρωπο του περιβάλλοντός του, αλλά ξέχασε να εναποθέσει τις ελπίδες του στον ίδιο το Θεό, στους Αγίους, στην Παναγία, στους μεσίτες ουσιαστικά, μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Ουσιαστικά λοιπόν ο άνθρωπος έψαξε να βρει μεσίες, έψαξε να βρει ανθρώπους που θα τον βγάλουν από την αδιέξοδο, αλλά ουσιαστικά προδόθηκε, πληγώθηκε και τις πληγές αυτές τις βλέπουμε όλοι στην εποχή μας. Βλέπουμε λοιπόν ένα συναισθηματικό κενό να υπάρχει στα πρόσωπα νέων ανθρώπων, να υπάρχει στα πρόσωπα πολλών ανθρώπων. Αυτό λοιπόν μαζί με εσάς θα συζητήσουμε στη σημερινή ζωντανή εκπομπή και μέσα από την θεώρηση του αρχαίου ελληνικού κόσμου και της πατερικής θεολογίας θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα θεμελιώδη και βασικά ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Για τα ζητήματα αυτά έχω ασχοληθεί και έχω αναλύσει στο έργο μου Περιψυχής και στα 4 επόμενα έργα που έχω συγγράψει. Μπορεί κάποιος, αν θέλει να τα ερευνήσει, να τα βρει στην Πανεπιστημίου 57, στη Σόλωνος 114, στο Μαρούσι Θέμητος 4 και σε πολλά κεντρικά βιβλιοπωλεία για όποιον επιθυμεί να δει όλα αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζουμε σε κάθε ζωντανή εκπομπή εδώ κάθε Πέμπτη στο Τηλεφώς. Με τον κύριο λοιπόν Ατζακλή, που τον βλέπετε στις τηλεοπτικές οθόνες, είμαστε εδώ κάθε Πέμπτη, αναλύουμε λοιπόν θέματα τέτοιου είδους και μέσα από την δική σας στήριξη στην εκπομπή προχωράμε για να συμβάλλουμε κι εμείς και να δώσουμε ένα πνευματικό λιθαράκι ουσιαστικά στην δύσκολη καθημερινότητα και στην δύσκολη εποχή. Έτσι λοιπόν, το σημερινό θέμα είναι αυτό που βλέπετε, πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάθλιψη,
μαζί με τον κύριο Ατζακλή που είναι γιατρός γενικής ιατρικής, αλλά γνώσεις όλων αυτών των θεμάτων, της αρχαίας φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Μπορείτε λοιπόν να μας παίρνετε για μία ώρα περίπου, να τηλεφωνήσετε και να μας πείτε την άποψή σας, αν πιστεύετε λοιπόν ότι η κατάληψη είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα της εποχής μας, την άποψή σας και να θέσετε ερωτήματα ιατρικού, φιλοσοφικού και ψυχολογικού περιεχομένου. Κύριε Ατζακλή, σας καλησπερίζω. Καλησπέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Στους θεατές μας και σε όσους μας ακούνε και έχουν την καλοσύνη να παραβρίσκονται πνευματικά μαζί μας. Και να λέγαμε, κύριε Κουντουλάκη, ότι ο 20ος αιώνας που πέρασε στιγμάτισε την ανθρωπότητα με ένα μελανό, θα έλεγα εγώ, από τη δική μου σκοπιά, τόνο, μια νότα μελανή που λεγόταν αθεία. Αν κοιτάξετε πολύ καλά τους περασμένους αιώνες και σαν ιστορικός και σαν άνθρωπος που αντιλαμβάνεστε την θεολογία και τη φιλοσοφία, θα δείτε ότι ο 20ος αιώνας έκανε την αρχή μιας νέας εποπίας, ας το πούμε έτσι, του αθεϊσμού. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από τον Μάρξ και τον Έγγελς, πολλοί άλλοι φιλόσοφοι πήραν τις αρχαίες δοξασίες της αθεΐας, που ήταν πολύ λιγότερες συγκριτικά με την εποχή τους, και τις έκαναν σημαία και ήρθαν να κάνουν την Γαλλική Επανάσταση, όπως ξέρετε, η οποία είπε ότι θα αφήσουμε το Θεό εκεί που είναι και θα κοιτάξουμε μόνοι μας να κανονίσουμε τα του οίκου μας. Αυτό βέβαια το είδαμε και στον σοσιαλισμό, τον υπαρκτό και ανύπαρκτο σοσιαλισμό, που απέτυχε. Απέτυχε παταγωδώς. Γιατί ο άνθρωπος, όπως φαίνεται, δεν μπορεί να ζήσει δίχως τον Θεό. Δίχως την προοπτική αυτή της μεταφυσικής θεώρησης των πραγμάτων. Δηλαδή, δίχως να σκέφτεται ότι μετά από αυτή τη ζωή υπάρχει και ένα επέκεινα. Υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα στην οποία οπωσδήποτε θα συναντήσουμε. Εάν το βγάλει κανείς αυτό, γίνεται ένας ηλιστής και κοντόφθαλμα βλέπει την ιστορία και το μέλλον και την προοπτική της ανθρωπότητος. Και την προοπτική του δικού του μέλλοντος. Και αυτό θεωρώ ότι είναι η αρχή, μια αρχή, τουλάχιστον ένας παράγων, ένας σκέλος, θα λέγαμε, της ενδογενούς καταθλίψεως την οποία βιώνουμε στον 21ο αιώνα. Όσοι δεν βιώνουν κατάθλιψη σε αυτόν τον πλανήτη, βιώνουν την ανέχεια. Βιώνουν τη θλίψη της ανέχειας και της κατακραυγής. Βιώνουν το ότι δεν έχουν ούτε νερό να πληθούν και να φάνε. Και τρόφιμα να φάνε. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι από αρχής να λέγαμε στην εισαγωγή της εκπομπής ότι η κατάθλιψη έχει δύο σκέλη. Ένα φιλοσοφικό σκέλος, όπως εσείς πολύ ωραία το αναπτύξατε, όπου ο άνθρωπος σταματάει να έχει ιδανικά και κοιτάει μόνο αυτή τη ζωή, δηλαδή αυτόν τον τρόπο της ζωής. Το πώς δηλαδή θα φάει, θα πιει, θα κοιμηθεί κλπ. Αυτό το ζώδες, ας πούμε, ένστικτο του ανθρώπου, τον οδηγεί σιγά σιγά σε ένα περιορισμό της ψυχικής του εμβέλειας, που φτάνει στο τέλος να θολώσει το μάτι της ψυχής, και όπως λέει και ο Χριστός κάπου, λέει, αν το μάτι του ανθρώπου είναι φωτεινό, τότε όλο το σώμα είναι φωτεινό. Εμείς θολώσαμε τώρα κατά κάποιο τρόπο αυτό το μάτι της ψυχής, και επόμενο είναι, εφόσον το μάτι της ψυχής θολώνει, ο άνθρωπος να επαναστατεί από μέσα του, εσωτερική επανάσταση, η οποία δεν οδηγεί πουθενά παρά σε ένα κλείσιμο του εαυτού του και σε μια καταθλιπτική κατάσταση. Ένας λοιπόν λόγος είναι ο ιστορικός αυτός που αναπτύξαμε, και ένας άλλος ο ψυχολογικός λόγος, ότι ο άνθρωπος δεν έχει βάθος προοπτικής. Και οι νέοι άνθρωποι περισσότερο βασανίζονται από τους παλαιότερους, διότι ακριβώς έχουν αυτή την ανέχεια της προοπτικής, της μεταφυσικής, του μέλλοντος. Τους κρύβουμε τον Χριστό, που είναι το μέλλον της ανθρωπότητος, και έτσι με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν καταθλιπτικά. Ωραία. Και προχωρώντας λοιπόν, και αφού περάσουμε και δώσουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα που ακούμε και ουσιαστικά μας θέτει ο καθημερινός άνθρωπος, μπορείτε λοιπόν και βλέπετε τα τηλέφωνα της εκπομπής, βλέπετε λοιπόν και το θέμα της σημερινής ζωντανής εκπομπής. Μαζί λοιπόν με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που θέτεται εδώ κάθε Πέμπτη, τα οποία είναι πάρα πολλά και τα τηλεφωνήματα είναι πολλά, με πολλά ερωτήματα, δείχνοντας λοιπόν ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ακόμα και στην εποχή μας, καθώς πολλοί θέλουν αυτό να μην το παραδεχτούν, έχει ερωτήματα, έχει υπαρξιακές και μεταφυσικές ανησυχίες
Γιατί το ζήτημα της κατάθλιψης, το ζήτημα των ψυχικών νοσημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την φιλοσοφία και με την ψυχολογία και με την ιατρική. Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στο σημερινό θέμα. Αυτό που λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, κυρία Τζακλή, και πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να το θέσουμε, είναι ότι η κρίση της οικογένειας, η κρίση μεταξύ των σχέσεων των ανθρώπων, οι σχέσεις ουσιαστικά πολλές φορές μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι και στο καλύτερο επίπεδο, άρα λοιπόν όλα αυτά, η αγάπη, που όπως έχουμε ξανατονίσει μέσα από τις εκπομπές, θα πρέπει λοιπόν να επανέλθει η προσευχή, η δύναμη της πίστης και μέσα από την οικογένεια ο κάθε άνθρωπος να προσπαθεί να δώσει το καλό παράδειγμα και να βοηθήσει ουσιαστικά τους συνανθρώπους του. Βεβαίως. Ένας σημαντικός παράγων είναι η οικογένεια και η αντίληψη που παίρνει ο άνθρωπος. Έχουμε μια γραμμή τηλεφώνου, μας ειδοποιούν. Ναι, ωραία. Την ακούσουμε. Ναι, γεια σας. Κύριε Κουτουλάκη, πριν προχωρήσω, θα ήθελα να πείτε πού μπορώ να βρω τα βιβλία σας. Τα βιβλία μου βρίσκονται στην Πανεπιστημίου 57. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα γενικώς μας κατέχει όλους κατάθλιψη για το μέλλον της Ελλάδας. Εγώ πιστεύω, και θα θίξω ένα θέμα το οποίο δεν το έχει θίξει κανείς μέχρι σήμερα. Μας είπε ο κ. Σαρκούνια διάφορα πράγματα. Βρήκε λοιπόν ότι τα εισπρατώμενα χρήματα είναι λιγότερα κλπ. Πρέπει το δημόσιο να περιορίσει τις δαπάνες του κλπ. Δεν μας είπε όμως ότι ο πληθυσμός της Ελλάδος υψήθηκε σχεδόν κατά το ίμιση από λεθραμετανάστες προερχομένους εκ Τουρκίας. Θα πρέπει ή οι Τούρκοι να τους πάρουν πίσω ή να πληρώσουν αποζημίωση. Μας στοιχίζουν δισεκατομμύρια αυτοί οι άνθρωποι και από αυτούς γονάτισε η οικονομία μας. Τέρμα τα ψεύδι. Κοστολογήστε, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, να δείτε πόσο μας στοιχίζουν, δισεκατομμύρια μας στοιχίζουν αυτοί, κύριε Κουτουλάκη. Καταλάβατε, Έχετε δίκιο. Δισεκατομμύρια, αυτό είναι λοιπόν. Δεν το φύγει κανένας αυτό το πράγμα. Γιατί δεν βγάζουμε τα πετρέλαιά μας. Μας έχουν κηρύξει οι Τούρκοι το πόλεμο. Και όμως ο ένας χόρευε, ζεμπέκικο, λέει εγώ με το κάρο της Τουρκιάς που τραβάω την Τουρκιά στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο άλλος είναι ο συνήγορος. Τέτοια τουρκολαγνία που έπληξαν την Κύπρο στο αίμα. Αυτά είναι τα ερωτηματικά τα μεγάλα που μας προκαλούν κατάθλιψη. Και βρίσκουμε ευτυχώς εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι το φάρμακο είναι προσευχόμεθα για την Ελλάδα και για όλους. Και για τα παιδιά μας τα οποία αυτοί οι αυτομετανάστες σκοτώνουν με ναρκωτικά στις Φιλανδίες της Ελλάδος. Και κάνουν πως δεν τα βλέπουν. Και με το προϊόν του εγκλήματος αγοράζουν εθνικές περιουσίες. Μάλιστα. Αυτό είναι κατάθλιψη. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Έχει δίκιο σε ένα σημείο, διότι υπάρχει ένα σχέδιο νέου Οθωμανισμού για την Ελλάδα. Να επικρατήσει η παλιά τάξη των Οθωμανικών, ας πούμε, καταστάσεων κλπ. Αλλά δεν νομίζω θα τους βγει τώρα, δεν μπορεί να γίνει εύκολα αυτό το πράγμα. Όσο και αν προσπαθήσουν οι Τούρκοι, δεν μπορούν να επαναφέρουν αυτή την. Σίγουρα, και αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, κύριε Τζακλή. Μην πάμε και μακριά. Κοντά, αν δούμε την καθημερινότητα, θα δούμε ότι η ελληνική γλώσσα, αυτό που μου λέγατε και την προηγούμενη φορά, συρρυκνώνεται. Ο πολιτισμός, πολλές φορές βλέπουμε επιγραφές να μείνει σε ελληνική γλώσσα. Ναι, όλα αυτά, το που μου λέγατε και την προηγούμενη Πέμπτη, δεν είναι όλα βάση κάποιου σχεδίου. Ο πολιτισμός, τα ήθη και τα έθιμα, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Κάποιοι δεν θέλουν να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Θέλουν να τα αποκρύπτουμε και να μιλάμε μόνο για άλλα θέματα. Ο Νεοοθωμανισμός έχει τις ρίζες τους μέσα στην Ελλάδα. Από ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι κλειδιά. Και οι οποίοι τον υποστηρίζουν. Για επειδή παίρνουν τα χρήματά τους από εκεί και πάλι οτιδήποτε είναι. Δεν είναι το θέμα δηλαδή ότι είναι εκτός Ελλάδος μόνο αυτός ο Νεοοθωμανισμός, στο σχέδιο του Νεοοθωμανισμού. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει η δύναμη στην Ελλάδα ενδογενώς να αντεπεξέλθει και όπως είπαμε το φως είναι εκείνο που θα δείξει το σκοτάδι. Το φως είναι αυτό το οποίο πρέπει να χυθεί άπλετα και ο χριστιανισμός είναι φως. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς προσπαθούμε με τον χριστιανισμό, με τα μηνύματα του Χριστού, να δώσουμε την διάσταση αυτή όπως ας πούμε, εμείς δεν μπορούμε να συγκριθούμε με αυτό, σαν το θέμα των κοσμάτων ετωλό, ο οποίος ακριβώς αυτό έλεγε, ότι να μάθετε γράμματα, να καταλάβετε τι είναι η Ελλάδα και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
Διότι εάν ξέρετε την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία, αποκλείεται να πάτε με τους Τούρκους και να γίνετε Οθωμανοί. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Βλέπετε, είναι φως με σκοτάδι. Αυτή δεν είναι πολιτισμός, αυτή είναι κάτι άλλο. Ο πολιτισμός είναι η Ελλάδα. Ο πολιτισμός είναι τα φώτα της ανθρωπότητας, είναι ελληνικά. Καλός ή κακός, έτσι έκρινε ο Θεός να δώσει στον λαό αυτό κάποια αγαθά, κάποιες κληρονομικές παρακαταθήκες, τις οποίες πρέπει να συνεχίσουμε εμείς. Έχουμε υποχρέωση και χρέος και στην παιδεία και σε όλα αυτά τα μέρη να κάνουμε αυτή τη διάδοση του χριστιανικού και του ορθόδοξου πνεύματος. Αυτό που τονίζεται από τον Θεάτρο του Ιησού Χριστού είναι ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι μέσα στον χριστιανισμό, όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει φωτεινό, υπάρχει φως, υπάρχει φωτεινό στοιχείο. Όλα είναι φανερά, δεν υπάρχει σκοτάδι, δεν υπάρχει κάτι μυστικό. Αυτό το φως, αν φωτίσει τον άνθρωπο, φεύγει η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι ακριβώς η έλλειψη αυτού του φωτός. Κατά κάποιο τρόπο, να το πάρουμε σχηματικά, η κατάθλιψη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έλλειψη της αισιοδοξίας, και της δυνάμεως που δίνει στην ψυχή το φως. Το Άγιο Πνεύμα είναι φως και φωτίζει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος δεν έχει ποτέ κατάθλιψη. Άρα λοιπόν, η κατάθλιψη, αν θέλαμε να δώσουμε ένα ορισμό, τι είναι κατάθλιψη, τι θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή αν κάποιος... Ψυχιατρικός όρος είναι η κατάθλιψη. Είναι η έλλειψη αισιοδοξίας, η έλλειψη προοπτικής. Ο άνθρωπος τα βλέπει όλα σκοτεινά. Δεν βλέπει μέλλον, τα βλέπει όλα σκοτεινά και αόρατα, μέσα σε ένα πανικό και σε ένα φόβο και σε μια θλίψη. Δεν έχει όρεξη ούτε να μιλήσει με τους άλλους, ούτε να διαλεχθεί με τον εαυτό του. Σταματάει και ο ενδιάθετος λόγος στη μεγάλη και βαθιά κατάθλιψη. Ο ενδιάθετος λόγος ποιος είναι αυτός που όταν καθόμαστε μόνοι μας, αρχίζουμε και σκεπτόμαστε πορεία και καλά τι συμβαίνει. Και είναι πολύ ωραίο και γλυκό πράγμα να έχει ο άνθρωπος τον ενδιάθετο λόγο. Καθαρό και ωραίο. Δηλαδή να έχει ένα διάλογο με τον εαυτό του. Να αρχίζει να ακούει τα ερωτήματα που του θέτει ο εαυτός και να μπορεί να απαντάει. Να απαντάει. Στην κατάθλιψη κόβεται και αυτή η σύνδεση ακόμα. Και ο άνθρωπος βρίσκεται σαν να βρίσκεται σχηματικά σε ένα κελί σκοτεινό, να κάθεται έτσι και να είναι αδρανής και να μην ξέρει τι θα κάνει, ποιο είναι το επόμενο του βήμα. Είναι φοβερή η κατάθλιψη. Βέβαια, αυτή είναι η βαριά μορφή κατάθλιψης, αλλά υπάρχουν πιο ελαφρές κατάθλιψεις. Η σημερινή ψυχιατρική λέει ότι η κατάθλιψη είναι η έλλειψη της φυσικής σχέσεως των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος βλέπει τείχους μόνο. Και αν ανοίξει την τηλεόραση, του περνάνε όποια μηνύματα θέλουν και δεν του δίνουν μια προοπτική φωτός από την τηλεόραση, αναγκαστικά η ψυχή αυτή καταθλίβεται. Αλλά δεν νοείται σε εμάς η κατάθλιψη, η οποία έχουμε μια προοπτική μεταφυσική. Βλέπουμε τα πράγματα με τη θεώρηση του μέλλοντος. Βλέπουμε τα πράγματα με τη θεώρηση αυτή που λένε οι Άγιοι Πατέρες μας. Με αυτή που λέει η Αποκάλυψη, ότι ο Χριστός νίκησε την ιστορία, είναι ο νικητής της ιστορίας και με αυτόν πρέπει να βαδίσουμε σε αυτή τη ζωή. Και δεν θα δούμε θάνατο, λέει ο Χριστός, αν συνεχίσουμε. Γιατί και πριν προχωρήσετε, αυτό που βλέπουμε και μέσα από τις εφημερίδες ουσιαστικά είναι ότι ο σημερινός άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος πίστεψε, ή πολλές φορές πιστεύει σε κάποιους ανθρώπους, όπου ουσιαστικά τον έχουν προδώσει, τον έχουν πληγώσει. Άρα λοιπόν, εάν βελτιωθούν οι σχέσεις των ανθρώπων, εάν μέσα στην οικογένεια ουσιαστικά η ρόλη είναι η σωστή η ρόλη. Δεν είναι οι που πολλές φορές βλέπουμε να έχουν παραβιαστεί οι ρόλοι και να έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι μέσα στην οικογένεια του πατέρα, της μητέρας και των παιδιών. Όλα αυτά αν γίνονται ομαλά, αν δηλαδή υπάρχει ισορροπία μέσα στην οικογένεια, αν ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται μια ψυχική ισορροπία, ουσιαστικά δεν ασχολείται μόνο με το σώμα αλλά και με την ψυχή του, αυτό που βλέπουμε και μέσα από την θεολογία και μέσα ακόμη τη λατρεία, ότι η Εκκλησία προσεύχεται και για το σώμα, για την ασθένεια του σώματος, για την εφορία των καρπών. Προσεύχεται για πολλά πράγματα. Δεν ασχολείται μόνο με την ψυχή. Και κυρίως για τη σχέση μεταξύ των χριστιανών ανθρώπων και των όλων των ανθρώπων. Γιατί μην ξεχνάμε και ότι ο συνάνθρωπός μας είναι ένα στοιχείο για αυτό που πρέπει να. Οι κακές σχέσεις με τον συνάνθρωπο είναι αιτία κατάθλιψης. Οι κακές μας σχέσεις, δηλαδή με τους συνανθρώπους μας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση η κατάθλιψη να προέρχεται από διατεταραγμένες σχέσεις του περιβάλλοντός μας. Γι' αυτό έχει σημασία να βλέπουμε τον άλλο σαν αδερφό μας, σαν ομότιμο με εμάς και να τον αγαπάμε μας των πλησίων. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα, κύριε Φετουλάκη μου. Είναι μια αλυσίδα την οποία, αν την ακολουθήσει ο άνθρωπος, όπως είπαμε, μπαίνει μέσα στο φως, μπαίνει μέσα στην πραγματική ζωή. Και αν δεν έχετε αντίρρηση, σε λίγο να πούμε και λίγο να ακούμε. Βεβαίως, ακούσουμε. Ναι, βεβαίως. Έχουμε τηλέφωνο. Καμία του κάνατε. Στους φίλους μας. Κάνετε. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω όλους τους Έλληνες, γενικά όλους τους ανθρώπους ετιπλανήτου. Ποιος είναι εκείνος που μας επιβάλλει πράγματα, δεν έχει όνομα και επώνυμο,
Μας είπαν ότι είμαστε ανώνυμοι και εκείνοι οι επώνυμοι. Αφού λοιπόν έχουν επώνυμο, να μας πούνε ποιοι είναι εκείνοι που θέλουν τον κόσμο, είναι ότι αυτά συνθήκαν. Υποκατάληψη. Λοιπόν, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας, θα έλεγα εγώ. Δεν θα ήθελα λοιπόν ένα περιτεθμημένο Θεό. Έτσι, θα θέλω άθλιο και αμόλυντο. Ψυχή και σώματι και πνεύματι, εντάξει. Ποιοι είναι εκείνοι που μας επιβάλλουν τέτοιους θεούς. Χριστιανή Ορθόδοξη είμαι, έτσι. Πάντα ψάχνω. Αλλά πάντα θέλω να κάνω πάντα αναθεώρηση του πράγματος. Μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή, θέλω να αναθεωρώ και θέλω να μάθω μια αλήθεια. Ποιος είναι εκείνος. Να ταξινομήσουμε τους ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν μια ιεραρχία. Βρωτοί, άνθρωποι, ημίθεοι, θεοί. Θεοί όχι με το όνομα του ενός θεού, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μιλάμε για Θεό, για ανθρώπους δηλαδή μιλάμε. Δεν νομίζω. Είμαι υποκατάληψη η Ελλάδα. Είναι υποκατάληψη αυτόν τον χρονκάικ. Δεν θα το πω στο βυθεντικό. Χάικ, περιφερονητικά τελείως. Δεν έχουμε καλή και δεν σε ακούσαμε πολύ καθαρά. Δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναπάτε αν θέλετε ή όποιος άλλος φίλος... Μήπως παίρνετε από κινητό και όταν παίρνετε από κινητό καμιά φορά... Ναι, δεν ακούσαμε καθαρά. Δεν ξέρω, θέλετε να απαντήσετε με σε όποιο συμπέρασμα. Μας θέλετε σκέψεις. Ναι, έχουμε ένα τηλέφωνο, να σας ακούμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Ζει Κύριος ο Θεός. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι που το έμαθα από μικρό παιδί. Και το κρατάω στην ψυχή μου μέσα, ζωντανό. Μέχρι την ηλικία που έφτασα. Και το μεταδίδω στα παιδιά μου και θα ήθελα να το μεταλαμπαδεύσω από το τηλεφώς. Δεύτε λάβετε φως λοιπόν, όλοι οι πιστοί που ακούτε απόψε το τηλεφώς και το παρακολουθείτε. Ο Χριστός είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Ήταν ένα τραγούδι που έμαθα στο κατηχητικό όταν ήμουν στο κατώτερο, στο δημοτικό σχολείο. Απλό και αληθινό. Αυτό λοιπόν, το τραγούδι που μου δίνει χαρά και ειρήνη, δεν λείπει ποτέ από τα χείλια μου και ποτέ από τη ζωή μου. Κάθε μέρα, ξημερώντας το πρωί που βλέπω τον ήλιο, θυμάμαι αυτό το άσμα και το λέω. Αλλά το λέω και πάντοτε όταν κάποιος θέλει να με επικράνει. Όσο για τη φίλη μας, που ζητάει και λέει, μα έχει όνομα αυτός που μεθοδεύει όλα αυτά τα δεινά εις βάρος μας. Και μάλιστα δεν είπε για την πατρίδα μας μόνο τα δεινά, είπε για τον πλανήτη. Να της πω λοιπόν ότι ο κατανόμαστος έχει όνομα. Ο τρισκατάρατος έχει όνομα. Και μάλιστα αυτός ο ακατανόμαστος και ο τρισκατάρατος επιστρατεύει στους ανθρώπους μας που πιστεύουν σε μάταιες αρετές, σε μάταιες, αν θέλετε, αξίες, όπως είναι το χρήμα, όπως είναι ο εγωισμός, όπως είναι η προβολή, όπως είναι η φιλαρέσκεια κλπ. Αυτοί λοιπόν που στρατεύονται στο καταραμένο αυτόν, το τρισκατάρατο, τον ακατανόμαστο, δυστυχώς μας παιδεύουν και εμάς. Έχει όνομα λοιπόν ο διάβολος και το ξέρουμε όλοι. Στο χέρι μας είναι να ακολουθήσουμε τον καλό πατέρα μας, αυτός που δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ακριβώς αυτό είπε ο Χριστός. Ο Χριστός είπε, εγώ ήρθα να καταργήσω τα έργα του διαβόλου. Τα έργα του διαβόλου είναι αυτά που μας βασανίζουν, αλλά αν έχουμε τα εφόδια τα πνευματικά και ξέρουμε ποιοι είναι οι εχθροί μας, σας προτρέπω να διαβάζετε ένα βιβλίο που λέγεται «Αόρατος πόλεμος». Αόρατος πόλεμος. Βεβαίως. Είναι το Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που λέει «Τρεις μεγάλοι εχθροί». Ο πρώτος μεγάλος εχθρός είναι ο κακός μας εαυτός. Και από αυτόν έχουμε υποφέρει πάρα πολλά και περισσότερα ίσως και από τον Σατανά. Ο δεύτερος είναι ο Σατανάς, τον οποίο τον ονομάζει η Αγιαγραφή και εμείς τον ονομάζουμε. Τρισκατάρατο τον λέει ο αγαπητός φίλος, και καλώς τον λέει έτσι, διότι έτσι είναι. Ο οποίος πολεμείται με το φως και με τη γνώση, με την αλήθεια του Χριστού, με τον Χριστό τον ίδιο, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με το βάπτισμα και με την Αγία Κοινωνία. Δεν ισχωρεί ο Σατανάς, δεν μπορεί. Και με το Σταυρό, στον οποίο τελευταία στην Ιταλία πάθανε κατάθλιψη οι Ιταλοί, γιατί πήγαν να τους κατεβάσουν το Σταυρό. Και επειδή είναι και το θέμα κατάθλιψη, και ο Σταυρός πήγε να κατέβει ο Σταυρός από τα σχολεία και αντέδρασαν. Και καλώς αντέδρασαν. Διότι αν αρχίσει στην Ιταλία, θα αρχίσει ένα ξύλωμα στους Ορθόδοξους Λάβους.
Και θα μας το φέρουν και εδώ, θα το κάνουν θέμα. Θα δείτε τώρα προσφάτως, θα το κάνουν θέμα για το Σταυρό κλπ. Μα το Σταυρό είναι το σύμβολο του χριστιανισμού. Είναι το εντύπωμα του Νούκα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η απαρχή της Ορθοδοξίας. Αλλή μόνο και αν δεν πιστεύουμε στο Σταυρό και αν δεν έχουμε το Σταυρό. Τώρα, δεν έχουμε εμείς εισαγόμενους θεούς. Για να το καθαρίσουμε αυτό το θέμα, ο Χριστός δεν είναι εισαγόμενος Θεός. Απλώς, επειδή είναι κατά σάρκα Ισραηλίτης, μερικοί Έλληνες, να το πω Ελληναράδες, και εμείς Ελληναράδες είμαστε υπό την καλή έννοια, αλλά να το πω μερικοί Έλληνες, δεν θέλουν τον Χριστό λέει γιατί δεν είναι Έλληνας. Μα είναι δυνατά αυτά τα πράγματα τώρα. Θα κανονίσουμε δηλαδή εμείς το Θεό τι θα κάνει, τι θα φέρει, ποιους προφήτες και ποιους ανθρώπους θα φέρει. Λίγα έδωσε στον ελληνικό λαό ο Θεός. Το Χριστό τον είχε προορίσει να τον φέρει από το Ισραήλ. Αυτό τι κακό είναι δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί μερικοί στέκονται σε αυτό το σημείο, και λένε ναι. Κατά σάρκα ο Χριστός είναι Ισραηλίτης. Κατά πνεύμα είναι άνθρωπος παγκόσμιος και κατά την δευτέρα φύση του είναι Θεός. Αυτό αν δεν το καταλάβει κανείς και δεν το εννοήσει, δεν μπορεί να καταλάβει. Ούτε το Ευαγγέλιο, το οποίο έχει του κόσμου τα καλά μέσα, έχει όλες τις καλές αρετές που μπορεί να έχει. Ναι, να πάρουμε την. Ναι, σας ακούμε. Πέρα σας. Γεια σας. Χαίρετε. Σχετικά με αυτά που ακριβώς τώρα λέτε, να θυμηθούμε ότι οι γυαλιστές μίλησε το Ευαγγέλιο, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Περασμένης Κυριακής. Ο άνθρωπος, ξεπεσμένος από την πρώτη του ομορφιά μέσα στον Παράδεισο, παίρνει σε στημένες ενέδρες κατέλια ληστών, που με επιμέλεια σχεδιάζει ο Τρισκατάρατος, ο διάβολος και τα όργανα του. Σήμερα οι ληστές δεν βρίσκονται σε εκείνα τα ελληνικά μονοπάτια που περιγράφει η παραγωγή. Κυκλοφορούν ανενόχλητοι ανάμεσά μας αυτοί οι ληστές. Όμως διαφέρουν από το κακοποιά άτομα που παραπονεύουν τράπεζες και πλούσια ταμεία. Είναι άλλου είδους ληστές. Δεν κρύβονται. Δεν διώκονται. Προκαλούν και καθαρούν. Είναι ληστές ιδανικών των θεσμών, των αξιών και κάθε εδραιώματος της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Έξυπνος είναι, πολύ έξυπνος ο οπλισμός τους. Το ψυχοφθόρο έντυπο, το βρωμικό τραγούδι, το σκανδαλώδες θέαμα, οι θανατηφόρες ουσίες. Τα θύματα τους είναι οι πλησίων μας. Για αυτούς μας μιλάει ο Κύριος στην παραβολή του αυτή. Οι εμπεσόδες λοιπόν, οι σουλιστάς αυτοί, προσβλέπουν σε μας στο έντονο ενδιαφέρον μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε και μία άλλη γραμμή. Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Τα αίτια της κατάθλιψης, όπως είπατε και εσείς, είναι ο κλονισμός των θεσμών, των αξιών σήμερα, της οικογένειας, της φιλίας, τα αίτια της στεναχώριας, της λύπης, είναι όταν φεύγουμε μακριά από τον Πατέρα Θεό κατά συνέπεια, όταν δεν λειτουργεί σωστά και δεν παντρευόμαστε τον σωστό άνθρωπο, πιστεύω ότι δημιουργούμε προβληματικά παιδιά. Το κύτταρο της οικογένειας, το κύτταρο της κοινωνίας, η οικογένεια, επομένως κλονίζεται. Τη ρίζα του κακού να κοιτάμε, πιστεύω, που είναι η οικογένεια. Η λύπη, διάβασα, προλήφθηκε όταν φύγαμε από τον Παράδεισο. Όμως ο Πατέρας Θεός δεν μας εγκατέλειψε, ήρθε στον κόσμο για να μας σηκώσει από την κοιλάδα του κλαθμόνος, που δεν διάγει πατέρες. Και εδώ απογοητευόμαστε. Και εδώ, συγγνώμη, προγευόμαστε τον αληθινό αιώνιο Παράδεισο πριν φύγουμε αυτή τη ζωή. Εάν πιστεύουμε, όλοι έχουμε ένα σταυρό που σηκώνουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, αλλά να αγωνιζόμαστε. Πώς να αντιμετωπίσουμε την κατάθλιψη, όπως ρωτάτε και εσείς σήμερα στην εκπομπή. Τα λέω μέσα σε εσάς, θα τα ακούσω κι εγώ, έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είμαστε κάθε Πέμπτη να ακούμε τις απόψεις σας. Και πριν προχωρήσουμε, θέλετε να πάμε στο λιγάκι στο κείμενο. Ναι, βεβαίως. Μέχρι να έχουμε και κάποιο τηλέφωνο, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο γνωστό τηλέφωνο για να συνομιλήσουμε μαζί σας. Ναι, σας ακούμε. Λέει, ήρθε κάποιος νομικός στον Ιησού και τον πείραξε, λέγοντάς του, διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και ο Χριστός του είπε, εφόσον είσαι νομικός, τι διαβάζεις μέσα στα βιβλία τα νομικά. Και εκείνος του είπε ότι να αγαπάω τον πλησίον μου με όλη την ψυχή μου, με όλη την καρδιά μου, με όλο το νου μου, με όλη τη διάνοια μου, όλο μου το είναι και τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Ακριβώς του λέει ο Χριστός. Μπράβο σου. Καλά το είπες. Αυτό κάνε και θα σωθείς. Εκείνος όμως για να κάνει και μία έτσι παρένθεση,
να δείξει ότι κι αυτός ξέρει περισσότερα πράγματα κλπ. Να μην υποτιμηθεί στη συζήτηση, μια και άρχισε έτσι. Είπε το εξής, λέει, και ποιος είναι αυτός ο πλησίον μου, δηλαδή. Γιατί τότε οι Ιουδαίοι πλησίον θεωρούσαν το γείτονά τους, αυτόν που έχουμε σήμερα. Δεν θεωρούσαν πλησίον κάποιον ξένον άνθρωπο και ειδικά κάποιον Σαμαρίτη, ας πούμε, που ήταν εχθροί τους. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και με αυτόν τον τρόπο, ο Χριστός έρχεται και του λέει: άκουσε αυτή, θα σου πω και να καταλάβεις. Και του λέει ότι κάποιος έπεσε μια παγίδα ληστών και τον αφήσανε μηθανή κάτω στον δρόμο. Και ένας άνθρωπος κατεβαίνει την Ιερουσαλήμ προς την Ιεριχώ και πέφτει θύμα ληστών. Τον εκδίνουν και τον αφήνουν μισοπεθαμένο, λοιπόν. Τυχαίνει κατά συγκυρία να κατεβαίνει από εκεί κάποιος Λεβίτης. Κάποιος ιερέας πρώτα και μετά κάποιος Λεβίτης, οι οποίοι αντιπαρήλθαν, λέει. Είδαν εκεί τι γίνεται, αλλά προσπέρασαν. Αυτό το προσπέρασμα είναι τραγικό, όπως καταλαβαίνετε, το να αφήσεις εσύ ο ίδιος ο οποίος λες τα θεϊκά πράγματα, να μην εφαρμόσεις τον κανόνα της συμπάθειας προς τον συνάδελφο. Και ένας Σαμαρίτης, ο οποίος ήταν και αλλοεθνής και είδε τον Ιουδαίο, δεν σκέφτηκε ότι είναι εχθρός του, φιλετικός του εχθρός, αλλά τον είδε σαν άνθρωπο, σαν αδελφό του και πήγε τον εγωήθησε. Του έπλυνε τα τραύματα και τον ανέβασε στο ζώο του και τον πήγε σε ένα παντοχείο και είπε: θα σας δώσω 2 δινάρια να τον συνεφέρετε τον άνθρωπο αυτό και αν χαλάσεις κάτι παραπάνω, του λέει, του παντοχέα, θα περάσω εγώ και θα σας δώσω. Έκανε δηλαδή όλο το χρέος του σαν να ήταν πραγματικός αδελφός. Και ό,τι ξοδεύεις παραπάνω θα στα φέρω, του είπε. Και γύρισε τότε ο Χριστός και του λέει: τώρα ποιος από τους τρεις νομίζεις ότι ήταν ο πλησίον σε αυτόν τον άνθρωπο, ο πρώτος, ο δεύτερος ή ο τρίτος? Και ο νομικός, λέει, εκείνος που έκανε το έλεος μαζί του, δηλαδή εκείνος που του φέρθηκε σπλαχνικά. Αυτή την παραβολή, κύριε καθηγητά μου, κύριε Φουντουλάκη, την θεωρούν οι θεολόγοι μας και οι πατέρες της Εκκλησίας μετά την παραβολή του Ασώτου, μία από τις μεγαλύτερες παραβολές του Ευαγγελίου. Διότι εκεί ο Χριστός μας δίνει πρώτον ότι πρέπει κάθε άνθρωπο να θεωρούμε πλησίον. Πράγμα που δεν το πιστεύαν τότε οι Ισραηλίτες. Δεύτερον, ότι δεν είναι να το κάνεις το καλό λίγο και αποσπασματικά, αλλά να το κάνεις τελειωτικά και καλά. Και το λέω αυτό γιατί μερικές φορές γίνονται τραυματισμοί στους δρόμους και αυτοκινηστικά δυστυχήματα και αντιπαρέρχονται οι άλλοι από δίπλα. Δεν κοιτάνε να δουν τι έγινε, σκοτώθηκε κανένας κλπ. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Παλιότερα, αυτό θα έλεγα και εγώ αυτό που λέτε. 30-40 χρόνια ο κόσμος ήταν πιο ευαίσθητος σε αυτό. Τώρα με την πολυκοσμία και με αυτό συνηθίσαμε. Συνέχεια γίνονται ατυχήματα. Δεν το βλέπουμε σαν κάτι το τραγικό πλέον. Και αυτό είναι εις βάρος μας. Γιατί σκεφτείτε εσείς να πάθουμε εμείς κάτι. Κάποτε λέει στην Αμερική ένας φωτορεπόρτερ. Ναι, θα πούμε για το φωτορεπόρτερ. Ναι, έχουμε τηλέφωνο, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ναι, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Θεωρείται αίρεση, αν δεχτούμε ότι στο Σταυρό ο πατέρας έπαθε όπως και ο γιος. Ορίστε. Ότι έπασχε το ίδιο ο πατέρας όπως και ο γιος. Όχι, δεν αναφέρεται αυτό πουθενά. Ο πατέρας γιατί να πάσχει και ο γιος δεν πάσχει σαν Θεός, πάσχει σαν άνθρωπος. Έτσι. Ναι, ναι. Εφόσον λοιπόν το ανθρώπινο μόνο πάσχει, το θεϊκό δεν πάσχει ποτέ, άρα ο Θεός, ο Χριστός έπασχε μόνο κατά την ανθρώπινη του φύση. Αλλά έπασχε αληθινά η ανθρώπινη του φύση. Όχι ψεύτικα, αληθινά. Σαν άνθρωπος, σαν εμάς, υπέφερε δηλαδή. Δηλαδή η θεϊκή φύση δεν έπασχε καθόλου. Όχι, όχι, ναι, ήταν Θεός. Ναι, νομίζω αίρεση λεγόταν Θεοπασχήτες αυτή. Ναι, ναι, Πατροπασχήτες. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε και πριν προχωρήσετε, μπορείτε λοιπόν να παίρνετε στο τηλέφωνο. Μιλάμε λοιπόν για όσους άνοιξαν τώρα τις οθόνες τους. Μιλάμε για το ζήτημα της κατάληψης, της μελαγχολίας, της στεναχώριας, νοσήματα που συνεχώς τα βρίσκουμε, τα συναντάμε στην εποχή μας, τα συναντάμε γύρω μας και μέσα από τη συζήτηση με τον κύριο Ατζαγλή που είναι ιατρός και αναλυτής των φιλοσοφικών και θεολογικών κειμένων. Προσπαθούμε λοιπόν και αφού έχουμε διαγνώσει ουσιαστικά το πρόβλημα, να δώσουμε κάποιες απαντήσεις, γιατί το πρόβλημα αυτό είναι συνυφασμένο με το είναι του ανθρώπου, είναι συνυφασμένο με την ψυχή του ανθρώπου. Και ένα σημείο στην πορεία της εκπομπής που θα ήθελα να αναλύσουμε, κυρία Τζαχλή, είναι και το ζήτημα των παθών. Πολλές φορές ο άνθρωπος στην εποχή μας θέλει να γίνει ευτυχισμένος, αλλά τα ίδια του τα πάθη, οι ρίζες, πολλές φορές ριζώνουν μέσα στην ψυχή. Και αυτό και οι αρχαίοι φιλόσοφοι ουσιαστικά
έλεγα ότι όταν ο άνθρωπος απαλλαγεί από τα πάθη, απαλλαγεί από τα υλικά πεπραγμένα, αφήνει την ψυχή πιο εύκολα να οδηγείται και να ανεβαίνει προς το αρχαίγονόν, το εν, όπως το κατονομάζει ο Πλοτίνος, το αγαθό, όπως λέει ο Πλάτωνας. Σωστά. Και οι υπόλοιποι φιλόσοφοι. Άρα λοιπόν, οι ρίζες ουσιαστικά της ευτυχίας έχουν να κάνουν και με την, κατά πόσον ο ίδιος ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Από τα πάθη του. Τα πάθη του, αυτό, από την αμαρτία του. Γι' αυτό είπα και ο κακός μας εαυτός είναι ο εχθρός μας. Είναι ο εαυτός των παθών. Αυτός ο εαυτός ο οποίος δεν μας αφήνει να δούμε πραγματικά και να εννοήσουμε την. Να φωτιστούμε δηλαδή. Διότι δεν μπορεί να γίνει με το πάθος φωτισμός. Πρέπει πρώτα να υπάρξει απάθεια στον άνθρωπο και στο δεύτερο στάδιο γίνεται ο φωτισμός του νου του ανθρώπου και στο τρίτο στάδιο η θέωσή του. Δηλαδή υπάρχουν τρία στάδια. Το πρώτο, η κατανίκηση των παθών. Να μην υπάρχουν πάθη φιλαργυρίας, φιλαυτίας, εγωισμού. Τα ξέρετε τα πάθη, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Τα ξέρουν και αγαπητοί φίλοι. Και το δεύτερο είναι, όταν φύγουν τα πάθη, σιγά σιγά ο άνθρωπος αρχίζει και φωτίζεται. Σιγά σιγά. Έρχεται η βασιλεία μέσα του. Γιατί μέσα μας κατοικεί η βασιλεία των ουρανών. Ναι, έχουμε ένα τηλέφωνο, να σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος ο Κασάνδρας. Ναι, κύριε Κασάνδρα. Την άνοιξα πριν 5-10 λεπτά την τηλεόραση, δεν ξέρω αν το έχετε πει αυτό, αλλά ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Ναι, πείτε μας. Ότι η κατάθλιψη πολλές φορές είναι και σωματικής αιτιολογίας. Ναι, το είπαμε. Και το είπατε. Και δεν πειράζει, και θα πρέπει να αισθάνονται ένοχοι και οι καταθλιπτικοί πολλές φορές και να μην έχουν αγωνία για αυτό το πράγμα, να παίρνουν την αγωγή τους και να αγωνίζονται όσο μπορούν. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος λοιπόν από το ρεπόρτερ που λέγαμε προηγουμένως, ναι, ναι. Ένα βραδάκι σε μια πόλη της Αμερικής, σε έναν δρόμο λίγο μακριά από την πόλη, έτσι έξω από την πόλη, σαν να λέμε τώρα κάπου μακριά, είδε έναν τραυματισμένο. Αλλά θεώρησε καλό να τον χρησιμοποιήσει για το ρεπορτάζ. Έβγαλε λοιπόν τη φωτογραφική του μηχανή με το φλάσ και άρχισε να τον παίρνει φωτογραφίες. Μετά έφυγε και όταν πήγε σπίτι, πήρε και την αστυνομία και λέει: σε τάδε αυτό έχει γίνει ένα αυτό. Μπαίνει στο εμφανιστήριο και τι βλέπει. Ότι αυτός που ήταν κάτω ήταν ο γιος του, ο Ντάν, ο οποίος είχε τραυματιστεί θανάσιμο. Και πέθανε. Δεν τον βοήθησε ο ίδιος ο πατέρας του. Καταλαβαίνετε το σοκ που έπαθε, γιατί μπορούσε να τον βοηθήσει. Μπορούσε να του δέσει τα τραύματα. Γιατί σε μια αιμορραγία το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να μην σηκώσουμε απότομα τον ασθενή, αλλά να δούμε που έχει τραυματιστεί, που χάνει αίμα. Αν έχει τραυματιστεί στο χέρι, παραδείγματος χάρη, θα δέσουμε με τη γραβάτα, με οτιδήποτε έχουμε, μια κάλτσα, οτιδήποτε έχουμε εκεί την ώρα, λίγο πάνω από το τραύμα. Να σταματήσει η αιμορραγία, δηλαδή. Όχι κάτω από το τραύμα, πάνω από το τραύμα. Έτσι. Λέμε και μερικά τώρα έτσι ιατρικά και προχείλου για να μπορέσουμε να δείξουμε έτσι πώς μπορεί να γίνει μια βοήθεια ενός τραύματος. Και μετά θα φωνάξουμε βοήθεια από κάποιο γιατρό. Αν υπάρχει κάποιο γιατρό εκεί γύρω, στο πλήθος ή σε κάποιον που περνά, ένας γιατρός, για να δει τι μπορεί να του προσφέρει. Γιατί μπορεί να είναι κάτι άλλο από αυτό που νομίζουμε εμείς. Τον τραυματισμό δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Πολύ πιο σοβαρό. Έτσι, μπορεί να γίνει μια τραυματισμό σποντυλικής στήλης. Μπορεί να γίνει μια κρανιοκεφαλική κάκωση. Μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, άμα δεν ξέρουμε, να φωνάξουμε κάποιο γιατρό από εκεί δίπλα, να έρθει και να τον δει. Ναι, έχουμε τηλέφωνο, σας ακούμε. Εμπρός. Ναι. Εγώ δεν σας ακούω. Χαίρετε. Λίγο δυνατά. Ναι, πείτε μας. Δεν ακούγεσαι καθόλου. Ναι, σας ακούμε. Μιλήστε μας. Μ' ακούτε εσείς. Ναι, πολύ σας καθαρά. Ακούμε. Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής. Την κατάθλιψη, όπως και πολλά άλλα ψυχικά νοσήματα, τη θεράπευε ο Πυθαγόρας. Μάλιστα. Όπως είναι γνωστό, με τη μουσική. Με την περίφημη μουσική αρμονία των ουρανίων σφαιρών. Ναι. Αυτό είναι πασίγνωστο, τα λένε όλα τα κείμενα. Σήμερα έχει βρεθεί η μουσική αυτή και κυκλοφορεί εδώ και 25 χρόνια, όχι στο εμπόριο, κυκλοφορεί ως προσφορά. Έχω στα χέρια μου αποδεικτικά στοιχεία βιολογικά, πειραματικά, τα οποία έγιναν στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το οποίο επιβεβαιώνει απόλυτα αυτό που έκανε ο Πυθαγόρας. Έγινε ένα πείραμα στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο αυτό, κάποιος γιατρός
πήρε 10 χειρουργημένους και στους 5 έβαλε μουσική του Μότσαρτ να ακούνε επί μία ώρα. Ναι, ναι, το ξέρουμε. Ναι. Και οι άλλοι 5 ναι. ήσαν εκτός μουσικής. Να. Αποτέλεσμα, μετρήσανε τα στοιχεία που πρέπει να μετρήσουν στους ανθρώπους και διεπίστωσαν το αίτιο που προκαλεί πάρα πολλά πράγματα καλά, μεταξύ των οποίων και την κατάθλιψη και όλα τα ψυχικά νοσήματα. Τι βρήκανε? Βρήκανε το εξής, ότι η μουσική αυτή, η έντεχνη μουσική όμως, ερεθίζει την υπόθεση και εκλείεται μια ορμόνη την οποία οι γιατροί οι ίδιοι, εσείς οι ίδιοι, ναι, ναι. την καλείτε αυξητική ορμόνη. Έχω στα χέρια μου ένα κοιτάπιο ολόκληρο, ένα κατάλογο ολόκληρο, τι και τι και τι καλά κάνει αυτή η ορμόνη. Προέρχεται από τον ερεθισμό της μουσικής, δηλαδή από τα χέρτς, από τη συχνότητα της μουσικής, της καλής μουσικής. Μάλιστα. Το τονίζω αυτό. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Διαχωρίζω την καλή μουσική με, από βεβαίως, το άλλο καλά. Κάνουμε και κακό. Βεβαίως. Σωστά. Έχουμε... Αυτή η μουσική, αυτός ο ερεθισμός προκαλεί την έκκληση αυτής. Ναι, έχουμε κάνει και με τα φυτά το ίδιο πείραμα. Ναι, βεβαίως και με τα φυτά. Θεραπεύει όλα αυτά τα νοσήματα τα ψυχικά. Ωραία. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κάποιο άλλο τηλέφωνο να σας ακούμε. Μαγικό φίλος μας για τη μουσική. Και πραγματικά η μουσική είναι σπουδαία. Ναι. Ηρεμή. Χαροποιεί. Μας κάνει και ξεχνάμε. Και ο Δαβίδ λέει όταν είχε μελαγχολία ο Σαούλ. Ο Σαούλ, ναι. Του έπαιζε μουσική. Το θυμάστε αυτό από την Παλαιά Διαθήκη. Όμως η μουσική είναι κάτι το οποίο έρχεται και φεύγει. Δηλαδή όταν ησυχάσει ο ήχος, όταν σταματήσουμε να ακούμε τη μουσική, επανερχόμαστε στην πρώτερη κατάσταση. Όπως η γυμναστική. Δεν είναι δηλαδή ένα μέσο θεραπευτικό το οποίο επιφέρει ίαση. Ναι, εντάξει. Ναι. Είναι δηλαδή σαν τα παστίπονα που χρησιμοποιούμε ή τα αντιπαιρετικά φάρμακα. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σπουδαίο τη στιγμή του πόνου, της θλίψεως, να καταφύγουμε εκεί για μια βοήθεια. Σωστά. Αλλά δεν είναι θεραπεία. Ναι. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας θυμίσω και το ξύλο μεταμουσικής, το οποίο το ξέρουμε πολύ καλά, ποιοι το έκαναν και γιατί το έκαναν. Όμως θα προχωρήσω από εκεί, από τη μουσική, και θα πάω στην ουσία. Γι' αυτό σας πήρα. Σας πήρα για να σας πω μια αλήθεια. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν η ψυχή μας έχει εχμαλωτιστεί από τον διάβολο και έχουν πει μέσα πραγματικά τα δαιμόνια, θα πρέπει να μπορέσουμε να απενοχοποιήσουμε τον εαυτό μας, να διώξουμε τα ενοχικά σύνδρομα, να βγάλουμε τον διάβολο, τις αρνητικές πράξεις που κάναμε και αισθανόμαστε την ενοχή, να φύγουν. Και αυτά ένα και μοναδικό είναι το μέσον που τα διώχνει. Όχι ο ψυχίατρος, ούτε ο ψυχολόγος που πάμε και του δίνουμε με την ώρα τα χρήματα. Είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως. Δηλαδή, είναι εκεί που ο εγωισμός μου συνθλίβεται μπροστά στον απλό ιερέα ενώπιον του Θεού, γιατί το μυστήριο είναι ενώπιον του Θεού. Γίνεται με τη δύναμη του Θεού. Ο ιερεύς απλώς εκείνη τη στιγμή παρίσταται. Όπως πάμε στο δικαστήριο και καταδικαζόμαστε ή αθωνόμεθα, υπάρχει ένας μάρτυρας στο δικαστήριο. Το δικαστήριο μας το αθώνει, μας καταδικάζει. Για 5 φάρμακα. Ναι, ναι. Ο ιερέας λοιπόν λειτουργεί σαν ένας παρόν, ναι. μάρτυρας. Τίποτα άλλο περισσότερο. Να είστε καλά. Τότε, έχουμε λοιπόν, ένα... Το μυστήριο αυτό είναι η θεραπεία μας. Πάρα να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Αυτό είπατε, το είχαμε για την κατακλείδα της εκπομπής. Βεβαίως. Να πούμε για την προσευχή, ναι. το διάβασμα της Αγίας Γραφής, ναι. την Αγία Κοινωνία και την εξομολόγηση. Θα τα πούμε. Να ακούσουμε ένα τηλέφωνο. Περιμένει η πολύ ώρα. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, εκλεκτό, συμπαθέστατο δίδυμο. Να είστε καλά. Είναι η καλύτερη εκπομπή του Λεφός. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Παραβολή του Χριστού δεν έγινε ποτέ. Η παραβολή είναι φτιαγμένη από τον Κύριο για να απλουστεύσει την ομιλία του να είναι κατανοητή. Ουδέποτε έγινε πραγματικά αυτό που λέει. Απαραγωγή. Δεν αποφύγεται όμως να συμβεί κάποτε.
Είναι κάποτε. Έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία αυτό, ναι, με ατυχήματα. Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Μπορείτε λοιπόν να τηλεφωνείτε για λίγη ώρα ακόμα στο τηλέφωνο που βλέπετε και να συνομιλούμε μαζί σας. Ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είμαι μικρός σε ηλικία, πολύ μικρότερος από εσάς, με 21 ετών. Ναι. Πιο παλιά, ακόμα πριν την εφηβική μου ηλικία και σαν παιδί πήγαινα πολλές φορές στην εκκλησία. Ναι. Από μικρός, αλλά για ένα διάστημα, για περίπου 3-4 χρόνια, δεν πήγαινα καθόλου. Ο λόγος ήταν ότι σκανδαλιζόμουν από τους ιερείς. Δηλαδή, αντί να πάω στην εκκλησία και να κάνω την προσευχή μου, να επικοινωνήσω με τον Θεό, αυτό που κοίταγα ήταν να κρίνω μέσα μου τον κάθε ιερέα. Είναι πειρασμικό αυτό, ξέρετε. Ορίστε. Είναι και πειρασμικό αυτό. Μας βάζει δηλαδή ο πειρασμός να κάνουμε κριτική στον ιερέα, ενώ εμείς πρέπει να πηγαίνουμε για τον Χριστό στη μέσα. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και ένας φίλος μου στην ηλικία μου. Συγχαρητήρια. Επειδή με άκουσε που το είπα αυτό, μου λέει ένα πράγμα. Ότι ο Μέγας Βασίλειος, αν δεν κάνω λάθος, να με συγχωρήσετε, είχε πει ότι εσείς είστε γιατρός που με ακούτε. Αν πάμε στην εξοχή και είμαστε 2-3 άνθρωποι, εμένα με τσιμπήσε ένα φίδι. Εσείς που είστε γιατρός ή οποιοσδήποτε γιατρός θα έρθει να με θεραπεύσει. Εγώ θα πρέπει να κατηγορήσω τον γιατρό αν ξέρω κάτι για αυτόν. Θα ακριβώς. Τους πείσω να θεραπεύσει το τραύμα που έχω. Έτσι είναι ακριβώς, και ο ιερέας. Έτσι, μας έτσι. Δίνει το φάρμακο του Θεού. Θα κριθεί και ο ιερέας ανάλογα με τις πράξεις όμως κάθε άνθρωπος. Ναι, και μάλιστα και λίγο πιο αυστηρά, διότι ξέρει βεβαίως, και γνωρίζει ναι, ναι, ναι. Και αλλά κοιτάξτε, όπως από ένα σκουριασμένο σύρμα περνάει ο ηλεκτρισμός, έτσι για πάνω έστω κακό ιερέα, που νομίζω ότι έχουμε πολύ καλούς ιερείς εμείς, πολύ καλύτεροι από όσο νομίζουμε. Και αν έχετε προσωπική πείρα, θα δείτε πόσο καλή είναι η ιερείς μας. Είναι πολύ καλή, απλά εμείς χωρίς να καταλάβουμε ότι οι ευθύνες ενός ιερέα. Το μυστήριο γίνεται πάντοτε, έστω και με έναν κακό ιερέα. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει ένα ακραίο παράδειγμα: κάποιος που σκότωσε ιερέας, πήγε και έκανε τη βάφτιση και είδε εκείνος ότι κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, βάφτισε κανονικά το παιδί και μετά πήρε ένα νεκρό στην πλάτη του ιερέας και έφυγε με το νεκρό. Δηλαδή θέλει να πει ότι τις αμαρτίες του τις άφησε απ' έξω από το μυστήριο. Έτσι, και μετά το μυστήριο τις ξαναπήρε. Εμείς είμαστε εδώ κάθε Πέμπτη να μας παρακολουθήσουμε. Ήταν εκείνο το θέμα αυτό. Απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ναι, σας ακούμε. Ο νέος, μας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, μας ακούτε. Ομιλείτε. Εμπρό. Ναι. Γεια σας, ονομάζομαι Ευσταθίου. Ναι. Προηγουμένως συγκρούσατε με τον κύριο Δάκοβλου και σας είπε για τη μουσική. Ναι. Μάλιστα. Ο κύριος Δάκοβλου αποτυκοποίησε πλήρως τον Πυθαγόρα και έδειξε ότι οι Πυθαγόροι κάναν γιόγκα. Η γιόγκα ανάγεται από την εποχή του Αδάμ και της Εύας και εκείνοι έκραχουν διαλογισμό με τη γιόγκα με κουνταλίνη. Εσείς τα απορρίψετε αυτά γιατί δεν τα δέχεται η Εκκλησία. Όχι, αλλά... Συγγνώμη. Η κουνταλίνη στην Εκκλησία είναι η σέκινα. Είναι κοινή στους Εβραίους και στην Εκκλησία. Και το Ιερό Νοστούν είναι το στράκινο σκεύος, εκεί που έχουμε τη δόξα, όπως λέει ο Πάπας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εδώ το βήμα είναι ελεύθερο να ακουστούν όλες οι απόψεις. Δεν σημαίνει ότι σε όλες τις απόψεις συμφωνούμε. Εδώ είναι το βήμα ελεύθερο. Όμως, γενικότερα το ξεκαθαρίζουμε. Η εκπομπή έχει μια αντιτή ιδιότητα. Δηλαδή είναι και φιλοσοφική και θεολογική. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε γιατί εγώ είμαι διδάκτορ της φιλοσοφίας. Οπότε, μέσα από τα κείμενά μου, μέσα από τα 5 βιβλία, συγγράφω. Και γενικότερα το πνεύμα μου είναι και θεολογικό και φιλοσοφικό. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Όμως, δεν σημαίνει όπως ξεκαθαρίζουμε σε κάποια πράγματα, μπορεί και εμείς να μην συμφωνούμε σε όλα. Ναι, έχουμε τηλέφωνο, ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα. Μπορείτε να σχολιάσετε το φυλάδιο του Γιώργου Παϊσίου, τα σημεία των καιρών. Ευχαριστώ, γεια σας. Βεβαίως. Τα σημεία των καιρών, το φυλάδιο του Γιώργου Παϊσίου. Ναι, αυτό το φυλάδιο πρέπει να το μοιράσουμε σε όλους για να ξέρουν τι γίνεται. Διότι μιλάει για τα έσχατα, για τις τελευταίες ημέρες δηλαδή του κόσμου. Και με τρόπο πολύ γραφικό, γλαφυρό και θεολογικό συγχρόνως. Δηλαδή, με την απλότητά του, να μην το παρεξηγήσει κανείς ότι δεν είναι θεολογικό το φυλάδιο αυτό του Αγίου, του Παϊσίου, του Γέροντος Παϊσίου, του Αγίου Ρήτου. Θα μιλήσουμε σε μια εκπομπή γι' αυτό, οπωσδήποτε. Θέλει μια ειδική εκπομπή για να μιλήσουμε για τα σημεία των καιρών και πώς κανείς αντιλαμβάνεται αυτή την εποχή του Αντιχρίστου και πώς έρχεται. Διότι και αυτή η επισέρχεται μέσα στις όλες τις εποχές. Πάντα υπήρχαν αντίχριστοι, αλλά τώρα θα έρθει κάποιος κεντρικός αγωγός του αντιχριστιανικού πνεύματος, ο οποίος θα είναι ο κυρίος αντίχριστος που λέει μέσα η Αποκάλυψη. Πρέπει να γίνει όμως μια ειδική εκπομπή
Πάρα πολύ σωστό και αυτό που είπατε. Γιατί στην εποχή μας υπάρχει και αυτές τις μέρες και μια ταινία στους κινηματογράφους που η ταινία αυτή αποκαλείται 2012. Και πολλοί θέλουν να παρουσιάσουν στην εποχή μας, όλοι οι αγαπητοί θεατές θα το έχετε δει, θα το έχετε ακούσει, κυρία Τζακλή, ότι το 2012 θα γίνει η καταστροφή του κόσμου. Συνεχώς με ρωτάνε μαθητές, φοιτητές και μου λένε αυτό το ερώτημα. Θα γίνει το 2012 η καταστροφή του κόσμου? Ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε? Όμως, όπως πολύ όμορφα είπε και ο κύριος Ατσακλής, δεν μπορούν να απαντήσουμε σε ένα λεπτό. Και έχουμε δώσει απαντήσεις στις προηγούμενες εκπομπές. Θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή, Θεού θέλοντος, τις επόμενες φορές, για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό. Όμως, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Από όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε ξεκάθαρη απάντηση και να πούμε ότι το 2012, το 2020, το 2030 συγκεκριμένα ότι θα γίνει η καταστροφή του κόσμου. Ότι ουσιαστικά μέσα από τη φθορά του υλικού σώματος, μέσα από τη φθορά του κόσμου, μέσα από τη διαφθορά, μέσα από την απομάκρυση ουσιαστικά του ανθρώπου από τον Θεό, από τα ιδανικά και από τις αξίες, όσο περνάνε τα χρόνια, ουσιαστικά αυτό είναι κάτι το οποίο αυξάνεται, νομίζω ότι όλοι το βλέπουμε. Άρα τα σημεία των καιρών ουσιαστικά υπάρχουν και στην εποχή μας. Αυτό δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε και να λέμε ότι όλα είναι ωραία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί πέρα όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση και να πούμε ότι τότε θα γίνει η καταστροφή του κόσμου. Είναι τελείως λανθασμένο και πολλές φορές οι ερμηνείες που δίδονται είναι καθαρά ανθρώπινες και όχι, δεν μπορούμε να δώσουμε τέτοια συγκεκριμένη απάντηση. Απόδειξη ότι έχουν πέσει πάρα πολύ έξω πολλοί άνθρωποι, όπως οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, έχουν πέσει πολλές φορές έξω στην ημερομηνία αυτή και ο Νοστράδαμος, ο οποίος είπε το μεγαλύτερο ψέμα, ας πούμε, ότι το 2000 θα τελειώσει ο κόσμος. Τώρα λένε για το 2012, δήθεν ότι ένα. Πώς το λένε. Τον Μάγια. Τον Μάγια, ένα ημερολόγιο, θέτει την τελευταία ημερομηνία το 2012. Νομίζω ότι δεν θα γίνει τίποτα το 2012, εδώ θα είμαστε πάλι, αν θέλει ο Θεός βέβαια. Ο κόσμος θα συνεχίζει την πορεία του, διότι και η Αποκάλυψη λέει ότι δεν τελειώνει ο κόσμος πριν να έρθει η Δευτέρα Παρουσία, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε με λίγα λόγια αυτά που ακουστήκαν. Για τη γιόγκα, εμείς θα τη δεχτούμε τη γιόγκα μόνο σαν γυμναστική και όχι με καμία άλλη βουδιστική προέκταση. Διότι εάν βάλουμε μέσα βουδιστικές προεκτάσεις, τότε ποιο το νόημα του χριστιανικού μηνύματος, αν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί μόνος του, τι το χρειάζεται το Χριστό? Εμείς χρειαζόμαστε το Χριστό για σωτηρία. Η γιόγκα χρειάζεται το Χριστό για σωτηρία? Μεγάλο ερώτημα. Αν η γιόγκα χρειάζεται και αυτή το Χριστό για σωτηρία, τη δεχτούμε σαν γυμναστική. Αλλά όχι σαν και το να ανεβάσει κανείς την κουνταλίνη κλπ. Αυτό είναι ένας γυμναστικός όρος. Δεν σώζεται ο άνθρωπος με το να ανεβάσει την κουνταλίνη του, ούτε φωτίζεται με τον τρόπο αυτό, εάν δεν φωτιστεί πνευματικά. Είναι δυνατόν η σωματική ενέργεια να φωτίσει τον άνθρωπο πνευματικά? Είναι δυνατόν η γυμναστική να κάνει έναν άνθρωπο πνευματικό? Λοιπόν, μπορεί να τον κάνει υγιή, μπορεί να τον κάνει να έχει τις προϋποθέσεις για να δεχτεί πνευματικά πράγματα, αλλά πρέπει να γίνει πνευματική εργασία. Εμείς είμαστε αντίθετοι ως προς τις ανατολικές θεωρίες, διότι προτείνουν την αυτοσωτηρία. Εμείς έχουμε Χριστοσωτηρία. Εμείς οι χριστιανοί δεχόμαστε την Χριστοσωτηρία και τίποτε άλλο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να. Ο Πυθαγόρας δεν είχε Χριστό μπροστά του για να ξέρει τι γίνεται. Και ο άνθρωπος βάδισε σύμφωνα με τις δικές του δυνάμεις. Και έκανε αυτό που είπατε με την αυξητική ορμόνη και με τις προσπάθειες που έκανε για να δώσει τη μουσική των σφαιρών. Ήταν πολύ κατανοητός για την εποχή του και εφικτό. Μετά ήρθε όμως η γνώση, ήρθε η γνώση του Χριστού. Θα αφήσουμε τη γνώση του Χριστού να πάμε στις προχριστιανικές δοξασίες, τη στιγμή που κατακλείζεται η ανθρωπότητα από αυτή τη γνώση και φωτίζεται ο κόσμος και γίνεται χριστιανική ανθρωπότητα, θα γυρίσουμε πίσω? Εμείς τους βλέπουμε θετικά, όπως είπατε και εσείς, όλους τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, διότι στην εποχή τους έδωσαν τα πάντα. Αλλά στην εποχή τους, όταν ήρθε η εποχή του Χριστού όμως, αυτά αρχίζουν και παίρνουν δεύτερη μοίρα. Τους βλέπουμε σαν μουσιακό υλικό πάρα πολύ καλό για και τον Πλάτωνα, δηλαδή τον μελετάνε σε όλα τα πανεπιστήμια. Τι κακό έχει ο Πλάτωνας να μελετηθεί? Ο Πλάτωνας είναι ένας προχριστιανός δάσκαλος. Δίχως να λέμε ότι είναι ο άνθρωπος και σαν τους σοφούς μετά τον Χριστό, όπως ήταν ο Μέγας Βασίλειος και οι άλλοι σοφοί αυτοί, έχουν διαφορά. Διαβάστε τα συγγράμματά τους και θα δείτε ότι ο Μέγας Βασίλειος παίρνει από τον Πλάτωνα, αλλά λέει γιατί τα χρησιμοποιεί και πώς. Γιατί είπε, σαν τη μέλισσα θα μπαίνουμε μέσα στην αρχαία φιλοσοφία, στην αρχαία σοφία και θα παίρνουμε τα καλά. Ο Πλάτωνας παίρνει την αρετή. Την αρετή δεν την απορρίπτει ο χριστιανισμός, ίσα ίσα εκεί στηρίζεται ο χριστιανισμός, στις αρετές. Στην κάθαρση, όπως είπαμε, στην απάθεια, τον φωτισμό και τη θέωση. Επομένως, όλα αυτά να τα δούμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο όπως έχουμε πει και εσείς έχετε γράψει ανάλογα βιβλία βεβαίως για αυτό το θέμα,
Αλλά και εγώ προσπάθησα να κάνω μια συνένωση αυτών των δύο καταστάσεων. Βεβαίως το έργο σας, Αρχαία Ελλάδα και Ξενικός, παρουσιάζεται λοιπόν σε αυτό, όλα αυτά τα οποία εδώ λέμε και μπορεί κάποιος να το δει εδώ που πηγεί 44. Ναι, ζωγόπηγε 44 και στο τηλέφωνο 380 55-39. Έτσι, εκεί μπορεί να βρει και τις κασέτες και τα CD που είναι για το Ευαγγέλιο που έχουμε κάνει για την Πειραϊκή Εκκλησία και ακούγονται βέβαια συνεχώς επί μια 12 ετία τώρα το Ευαγγέλιο. Συνεχώς ακούγεται στο βραδινό πρόγραμμα της Πειραϊκής Εκκλησίας μετά τις 12.30 που θέλει μπορεί να ακούει το Ευαγγέλιο και το πρωί της Πράξης των Αποστόλων. Νομίζω φτάσαμε στο τέλος. Ναι, ωραία. Κλείνοντας λοιπόν στη σημερινή ζωντανή εκπομπή και αφού ευχαριστήσω τον κύριο Ατζακλή που τις τελευταίες φορές, τις τελευταίες εκπομπές ουσιαστικά είμαστε μαζί ενώνοντας τις πνευματικές μας δυνάμεις, θεωρώντας την εποχή μας δύσκολη, την καθημερινότητα δύσκολη, όλα αυτά που βιώνουμε δύσκολα, και έτσι λοιπόν με έναν σπουδαίο και πνευματικό άνθρωπο όπως είναι ο κύριος Ατζακλής. Βεβαίως, ναι. Είμαστε εδώ. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Βεβαίως, ναι, πείτε μας. Αισθάνομαι άσχημα που έρθω τον επίλογο, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε το εξής. Ότι αλληγορικό στο σημερινό Ευαγγέλιο, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, σημαίνει για κάποιους πατέρες της Εκκλησίας. Προσέχτε. Ο πληγωμένος είναι ο κάθε άνθρωπος. Ο ληστής είναι ο Σατανάς. Ο Χριστός είναι ο καλός Σαμαρίτης που παίρνει τον άνθρωπο και τον πηγαίνει στην Εκκλησία, δηλαδή στο πανδοχείο. Και δίνει στον Παρνοχέα που είναι ο ιερέας δύο δινάρια, την παλαιά και την καινή διαθήκη. Αυτή είναι η αλληγορική ερμηνεία του σημερινού Ευαγγελίου, γιατί ο Χριστός είναι πραγματικά εκείνος που σηκώνει τον άνθρωπο, τον πληγωμένο και τον εφέρνει. Γιατί δεν μπορούν οι παλιοί, οι αρχαίοι, ο Πυθαγόρας και ο Πλάτωνας να σηκώσει τον πληγωμένο άνθρωπο της ανθρωπότητας. Μόνο ο Χριστός είναι εκείνος που έχει τη δύναμη να τον σηκώσει, διότι είναι Θεός και άνθρωπος. Εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να σηκώσουμε τον άλλο άνθρωπο. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Έλεγα λοιπόν και κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή ότι με τον κύριο Ατζακλή, ένα σπουδαίο πνευματικό άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, όπου είναι γιατρός γενικής ιατρικής. Είμαστε λοιπόν εδώ τις τελευταίες εκπομπές και Θεού θέλοντος θα είμαστε μαζί και τις επόμενες εκπομπές για να απαντούμε στα ερωτήματά σας και μέσα από τα ερωτήματα αυτά που θέτετε, ερωτήματα πρακτικά, ερωτήματα διαχρονικά, προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε απαντήσεις σε όλα λοιπόν τα ερωτήματα που εσείς θέτετε. Είμαστε λοιπόν εδώ κάθε Πέμπτη, τα θέματα που διαπραγματευόμαστε είναι φιλοσοφικά, θεολογικά, ιατρικά, καθώς ο κύριος Ατζακλής είναι ιατρός. Και κλείνοντας λοιπόν και τη σημερινή εκπομπή, όποιος επιθυμεί να ερευνήσει, να δει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εμείς λέμε εδώ κάθε Πέμπτη στις 7 η ώρα, μπορεί να βρει πολλά στοιχεία, να ψάξει πράγματα, να δει ουσιαστικά ό,τι λέμε και μόνος του μέσα από τα 5 αυτά βιβλία που έχω συγγράψει, καθώς είμαι καθηγητής θεολογίας, φιλολογίας και διδάκτορ της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσα λοιπόν από τα 5 βιβλία που έχουν να κάνουν με τη φύση και τη σιωπή στο Πλοτίνο, με τον νεοπλατωνισμό, με την ψυχή, τον χρόνο, με την αρχαία φιλοσοφία και την πατρική θεολογία και με τη μεθοδολογία της ιστορίας, όλα λοιπόν αυτά τα βιβλία στην Πανεπιστημίου 57, σόλωνος 114 και σε κεντρικά βιβλιοπωλεία, στα public όλης της Ελλάδος, στο Μαρούσι, Θέμητος 4. Μπορείτε λοιπόν να τα βρείτε όλα αυτά τα βιβλία και να δείτε όλα αυτά τα οποία εμείς λέμε εδώ κάθε Πέμπτη. Την ερχόμενη λοιπόν Πέμπτη θα είμαστε κοντά σας στις 7 η ώρα περίπου και να αναλύσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι το θέμα τι είναι η ψυχή. Το βράδυ λοιπόν θα υπάρχει και μία επανάληψη της εκπομπής για όποιον θέλει και κάθε τη νύχτα να δει την εκπομπή μας. Γύρω στις 12.30 μία η ώρα περίπου. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας και στηρίξατε την προσπάθειά μας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.